Ποιος είναι? Εγώ είμαι, άνοιξε! Καλά, ρε. Τι μάνα είσαι εσύ! Τι μάνα είσαι εσύ που στείνεις παγίδα στην κόρη σου για να πετύχεις αυτό που θες! Δεν σε νοιάζει τίποτα. Τρελάθηκες, παιδί μου, τι κάνεις έτσι! Τι μόνο αυτά πήρες? Γιατί δεν αγόρασες όλο το περίπτερο? Εκτός από το αρχείο σου πρέπει να τα δώσεις και στις φίλες σου να τα δουν. Μην ανησυχείς, έχουν όλες ενημερωθεί. Ανάρπαστο έγινε το τεύχος στη Θεσσαλονίκη. Και αν είναι αυτή η αιτία της συμπεριφοράς σου, καλύτερα να μαζευτείς. Να μαζευτώ! Πλάκα μου κάνεις! Δεν ευθύνομαι εγώ για αυτές τις φωτογραφίες. Είναι το μόνο για το οποίο δεν ευθύνομαι. Απλή συγκυρία και μάλιστα αναμενόμενη. Η οικογένεια Μαλτέζου είναι γνωστή. Κάποιος παπαράτσι τους εντόπισε. Έλα ρε μαμά, δεν μου το παίζεις αθώα, δεν σου πάει καθόλου. Και εδώ που φτάσαμε, καλύτερα να πούμε την αλήθεια επιτέλους. Και αν θέλεις, θα κάνω εγώ την αρχή. Εδώ και κάποιο καιρό είμαι με τον Σταύρο. Είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του και μισώ τον εαυτό μου που τον καταπίεσα από φόβο για την αντίδρασή σου. Και του φόρτωσα όλα τα γέλια μου κόμπλεξ. Μάλιστα. Και αυτό που σου λέω, βάλ' το καλά στο μυαλό σου, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει. Φτάνει να δεχτεί τις δικαιολογίες μου μετά από αυτό που έκανες. Η σειρά σου, περιμένω. Τι κάνεις? Δέχομαι αυτό που λες. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να πω εγώ δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Τι εννοείς? Μπορεί να συμπαθώ τον Άρη, αλλά αφού τα πράγματα είναι έτσι, θα μείνω μερικές μέρες παραπάνω για να κάνω ένα ωραίο τραπέζι στο Σταύρο. Δεν πας καλά! Γιατί? Να μην γνωρίσω καλύτερα το αγόρι της κόρης μου. Πού ξέρεις? Μπορεί να τον έχω αδικήσει. Έχεις καμιά αντίρρηση? Σε πιο χαλαρός τώρα? Τα είδα όλα πριν που σε είδα να σπάς. Δεν γουστάρω ρε φίλε να σε βλέπω να φτάνει σε τέτοια όρια. Ναι, ούτε κι εγώ το περίμενα. Φαίνεται έχω φορτώσει πολύ. Αλλά σου είπα και πριν, τρελαίνομαι στην ιδέα ότι θα τη στερηθώ. Τόσο που μου μπαίνουν κουφές σκέψεις. Όπως? Αν δεν με καλέσουν σήμερα από το κολέγιο, σκέφτομαι να παρουσιαστώ αύριο από μόνος μου. Και τι θα τους πει? Αν επιμείνουν στις κατηγορίες, μπορεί και να τους κάνω τη χάρη. Δηλαδή? Θα παραδεχτώ ότι το έκανα εγώ, να μου βάλουν και μια τιμωρία να τελειώνουμε. Δεν μιλάς σοβαρά τώρα. Μάλλον δεν το κλείτω να το μαστίγει έτσι. Βέβαια, όπως έχω χάσει το μυαλό μου μαζί της. Ναι, πέρα από την πλάκα, εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάνεις κάτι που θα σου κοστίσει το μέλλον, έτσι δεν είναι? Έχεις δίκιο. Είμαι ακραίος. Αλλά μερικές φορές το μυαλό ξεφεύγει σε υπερβολές. Πες μου κάτι. Έτσι όπως είσαι τρελαμένος μαζί της, υπάρχει κάτι που θα σε χάλαγε? Κάτι που θα σε έκανε, ξέρω εγώ, να τα πάρεις στο κρανίο και να την ξεγράψεις? Μα δεν έχει κάνει και λίγα ήδη. Φέρεται σαν να ντρέπεται που είμαστε μαζί και μερικές φορές έχει κάτι κολλήματα που με τρελαίνουν, με φρικάρουν εντελώς. Αν δεν την αγαπούσα, θα είχε τελειώσει αυτή η στιγμή. Δηλαδή, μου λες ότι ό,τι και να σου κάνει, εσύ θα συνεχίσεις να είσαι κολλημένος μαζί της? Όχι, ρε φίλε. Όχι. Υπάρχουν και όρια, εντάξει. Ξέρεις πώς γίνομαι όταν τα παίρνω. Άμα νιώσω ότι δεν είναι ειλικρινής μαζί μου ή ότι με δουλεύει, για κάποιο λόγο θα φύγω. Με χίλια. Και ας είμαι μετά στα πατώματα. Έλα, ρε, εντάξει. Χαλάρες, όλα καλά θα πάνε. Τέλος πάντων, εγώ πάω μία από το εργοστάσιο, θα τα πούμε μετά στον υπολογιστή, ναι. Μπα, χλωμό. Θα πάω στην κηδεία της Άρτεμις από το Ίδρυμα. Τι δουλειά έχεις εσύ εκεί? Μου φέρθηκε πολύ σωστά. Νιώθω την ανάγκη να πάω. Ωραίος. Λοιπόν, θα τα πούμε το βράδυ. Άμα είναι ανάλογα με το τι θα κανονίσω με τη Φέη. Καλά. Έπιασε τώρα. Άστα κάτω. Δύο μέρες θα μείνω. Ίσα να κάνω αυτό το τραπέζι. Μετά θα φύγω. Στουρκίζομαι. Μπορείτε να ηρεμήσετε λίγο? Μου χαλάτε το feng shui με τις φωνές. Γι' αυτό καλύτερα να πηγαίνεις. Γιατί όπως βλέπεις θα ακολουθήσουν και άλλες σκηνές και καλύτερα να μείνεις μπροστά. Καλά, δεν θα μαλλιοτραβηχτούμε κιόλα. Η Φέη έχει εκνευριστεί με τα δημοσιεύματα. Αλλά θα της περάσει ο θυμός. Καλά, ας πηγαίνω τότε. Όταν ηρεμήσετε μου λέτε. No mercy. Φέρω σου τη σαλίκητα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε.
Θα φύγεις με την πτήση που έχεις κλείσει για σήμερα. Έκανες το δικό σου, το ευχαριστήθηκες, αλλά στο υπόσχομαι θα μείνεις με τη χαρά. Φέι, το παρατραβάς. Και δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Γι' αυτό ετοιμάσου, αλλιώς παίρνω τώρα τον πατέρα μου και του λέω για τα προξενιά και τις κατηνιές σου. Τον πατέρα σου γιατί τον ανακατεύεις? Να τον απαλλάξω θέλω. Να τον ευχαριστήσω για την οικονομική στήριξη στις σπουδές μου, αλλά δεν θέλω άλλο ευχαριστώ. Θα βγω μόνη μου να δουλέψω. Σε καφέ, σε μπάρο, όπου βρω, δεν με νοιάζει. Δεν θέλω να γίνω με άλλο φόρτωμα. Κόφτο, το πας πολύ μακριά, δεν ξέρεις τι λες. Καλά. Εκεί να δεις το Σαββίδι κάτι εγκεφαλικά που θα πάθει όταν μάθει ότι η κόρη του θέλει να κόψει κάθε επαφή με την οικογένεια. Γιατί έτσι όπως τα κατάφερες, αυτό θα γίνει. Στα λόγια είναι εύκολο. Η ζωή όμως δεν είναι λόγια. Τότε ήρθε η ώρα για έργα. Θα του τηλεφωνήσω τώρα κιόλας. Να του πω ότι δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τη μάνα μου που στείνει πλεκτάνες για το καλό. Μην τον ανακατεύεις τον πατέρα σου. Αυτό είναι ανάμεσα σε σένα και σε μένα. Πάω μέσα να μιλήσω. Όταν βγω, θέλω να είσαι με τη βαλίτσα στην πόρτα. Ναι. Τι έγινε, πώς και με ξέχασες έτσι? Τι να σου λέω τώρα. Περίμενα να με πάρεις εδώ και ώρα. Συγγνώμη. Τι έχεις, μωράκι μου? Γιατί μιλάς έτσι ξεψυχισμένα, τρέχει κάτι? Εδώ, σκοτώνομαι με τη μάνα μου. Δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Κάνε ούτε δύο λόγια, δεν μπορείς να μου πεις. Τι σου έκανε πάλι, ακούγεσαι χάλια. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Είναι απλά ο εαυτός της. Πρέπει να φύγω τώρα για την κηδεία της Άρτεμις. Θέλεις να πεταχτώ κάτω από το σπίτι σου? Να σε πάρω μια μικρή αγκαλίτσα να ηρεμήσεις? Όχι, δεν χρειάζεται. Το μόνο που θέλω είναι να μου πεις ότι μ' αγαπάς. Μωρό μου, τι σε έπιασε τώρα? Γιατί μου μιλάς έτσι? Σε παρακαλώ, πες μου ότι μ' αγαπάς. Και να ξέρεις ότι δεν θέλω να σε χάσω με τίποτα. Με τρομάζεις. Γιατί το λες αυτό? Ας μην μιλήσουμε άλλο. Πρέπει να διώξω επιγόντως τη μάνα μου. Θα τα πούμε όταν θα τελειώσει από εκεί. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα ηρεμήσεις. Ό,τι βασανιστήρια και να σου κάνει η κυρία Εύα, να ξέρεις ότι εγώ είμαι εδώ. Και σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπάω. Δεν ξέρεις πόσο πολύ. Τι με κοιτάς έτσι? Τώρα που θα φύγεις θα τα τακτοποιήσω όλα. Και ας υποστώ τις συνέπειες. Είχες καμιά ειδοποίηση από το κολέγιο? Όχι, με τη Φρύδη μιλούσα. Κάτι μου έλεγε για τη μάνα της. Τι, τσακώθηκαν? Ναι, από ό,τι φαίνεται τα πράγματα είναι ζόρικα στο σπίτι. Εντάξει, καμιά φορά από μία κόντρα βγαίνουν και καλά πράγματα. Είναι αφορμή να αλλάξουν οι σχέσεις, ε. Πρώτη φορά έχω κάτι τόσο ακριβό. Το αισθάνομαι κάπως. Θα το φορέσεις τελικά? Είναι από τον άνθρωπο που με πλησίασε πολύ ζεστά. Δεν το περίμενα ποτέ ο Βαλάτος να ξεχωρίσει από όλους αυτούς. Αφού λοιπόν είναι προσωπικό του δώρο και από τα χέρια της Άρτεμις, νιώθω την ανάγκη να το βάλω. Από το κολέγιο είναι, κάτσε. Ναι. Χαλκιά, αύριο θέλω να σε δω στο γραφείο μου. Αν είναι να ακούσω πάλι τα ίδια, προτιμώ να κάτσω στο σπιτάκι μου. Πάλι γίνεσαι αγενής απέναντι στο κολέγιο. Αλλά ό,τι είναι να πούμε, θα το πούμε από κοντά. Το μόνο που θέλω να ακούσω είναι ότι πιστεύετε στην αθότητά μου. Δεν αρκεί να το πιστεύω, πρέπει να μπορώ και να το αποδείξω, κατάλαβες. Τέλος πάντων, αύριο το πρωί σε περιμένω από εδώ. Θέλω να μιλήσουμε για το καλό σου. Τι έγινε? Η διευθύντρια έγινε. Μου ζήτησε να πάω αύριο από εκεί να μου μιλήσει. Σαν νεύρα που μου έχεις, πάλι καλά που θυμήθηκες στον μπάγκο μου και κατέβασες τη βαλίτσα. Τη ρέμισε, θα φύγω. Πρώτα όμως να σου πω για άλλη μια φορά ότι δεν είχα καμία σχέση με τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν. Δεν με πιστεύεις, ε? Όχι. Φύγε τώρα γιατί θα χάσει την πτήση σου. Περίμενα. Δεν σε νοιάζει καθόλου πώς νιώθω εγώ. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι ο Σταύρος. Πώς θα τον πείσεις? Λίγο δύσκολο βέβαια γιατί δεν διαθέτεις πιστικά επιχείρημα. Δεν τα χρειάζομαι. Θα του πω την αλήθεια και θα καταλάβει. Είσαι σίγουρη? Ναι, γιατί τον ξέρω. Στο εύχομαι, αφού είναι τόσο σημαντικό για σένα. Αλλά να είσαι έτοιμη για όλα. Αν δεν σου βγει, τι θα κάνεις? Πρώτα απ' όλα θα σε πάρω τηλέφωνο για να χαρείς. Χαρώ με τη στεναχώρια σου. Εγώ θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Θα είμαι, μην ανησυχείς. Αγαπιόμαστε πολύ, δεν θα μας διαλύσει η πρώτη δυσκολία. Ο ρομαντισμός είναι πολύ συγκινητικός, αλλά μέχρι τα 30. Ελπίζω μετά να προσγειωθείς. Εκτός αν συμβεί κάτι και σε προσγειώσει απότομα. Σε ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές. Αλλά κράτα τις καλύτερα για τον εαυτό σου, θα σου χρειαστούν. Μια και βρίσκεσαι σε διάσταση με τον πατέρα μου.
Η δική μου κατάσταση είναι που με κάνει να σε προειδοποιώ. Και να βλέπω κίνδυνο εκεί που εσύ βλέπεις ρόλες νεφάκια. Να ξέρεις ότι η ζωή προχωράει. Και ότι εγώ σ' αγαπάω και θα είμαι δίπλα σου ό,τι και να σου συμβεί. Δεν χρειάζεται. Ακόμα και να τελειώσει η σχέση μου με τον Σταύρο, είσαι η τελευταία που θα έψαχνα για παρηγοριά. Καλύτερα να φύγεις. Φεύγω. Σοφέρ. Τι έγινε με την Εύα? Τι να γίνει, έφυγε. Όπου να είναι πρέπει να απογειώνεται. Δεν το πιστεύω. Εγώ να δεις. Ωραία, πάει το ένα. Τώρα μας μένει το θέμα με το Σταύρο. Που είναι και το πιο δύσκολο. Έμαθε. Μιλήσαμε πριν από λίγο, δεν ήξερε τίποτα. Θα πήγαινε στην κηδεία της Άρτεμις. Θα είναι εκεί και ο Άρης και η Χρύσα. Το προήρθε με τα περιοδικά στο κολέγιο. Καλά, την έχω κάνει να τα έχει πάρει μαζί και στην κηδεία και να τα μοιράζει με τα παξιμαδάκια και τον καφέ. Φιλενάδα, μην κάθεσαι. Πρέπει να του μιλήσεις. Τι από το τηλέφωνο? Καλύτερα από το να μην του πεις τίποτα. Τουλάχιστον άμα δεν ξέρει να τον προετοιμάσεις κάπως. Μην τον πιάσουν εντελώς αδιάβαστο. Παιδάκι μου, τι με κοιτάζεις έτσι σαν ζόμπι, πάρε. Αχ, δεν μπορώ, τρέμουν τα χέρια μου. Ευτυχώς τα δικά μου είναι σταθερά. Έλα, ρε φρέμι, τι κάνεις? Μη φοβάσαι, δεν θα του μιλήσω εγώ. Όταν το σηκώσω θα στο δώσω. Το έχει κλειστό. Κρίμα. Τίποτα δεν είμαστε, έτσι. Ναι. Είσαι συγγενής της Άρτεμις? Όχι. Αστυνόμος Αχιλλίας Μακρής. Έχω αναλάβει την υπόθεση. Σταύρος Χαλκιάς. Σπουδάζω με υποτροφία από το Ίδρυμα του Βαλάτου. Α, γι' αυτό την ήξερες, ε. Ναι. Μου φάνηκε, έτσι όπως σε είδα να την αποχαιρετάς, ότι είχατε κάτι παραπάνω από μια τυπική σχέση. Όχι, τη συμπαθούσα απλά. Πολύ, ήταν πολύ ζεστός άνθρωπος. Δεν θέλω να σε κουράσω, αλλά με ενδιαφέρει η άποψή σου για αυτήν. Σαν χαρακτήρας, πώς ήταν? Ευγενική. Ευγενική, θετικός άνθρωπος. Έκρυβε πολύ αγάπη μέσα της. Και στη δουλειά της? Δεν ξέρω, μου φαινόταν πολύ σωστή. Εργατική, αφοσιωμένη. Δηλαδή, για να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα αυτό που έκανε. Δεν φαινόταν άνθρωπος που σκεφτόταν αυτοκτόνηση. Αλλά πάλι δεν την ήξερα καλά. Ίσως έκρυβε τα αισθήματά της από όλους. Ίσως είναι πιθανό. Σε ευχαριστώ πολύ, να μην σε κρατάω άλλο. Κι εγώ, γεια σας. Γεια. Yeah.